Φέτος διοργανώνεται η ένατη δραμινογνωσία. Η δραμινογνωσία είναι ένας θεσμός ο οποίος πλέον μετράει αρκετά χρόνια ζωής. Η γιορτή του κρασιού, όπως την εκφράζουμε, η δραμινή. Όπως λέει και η λέξη του, είναι να γνωρίσουμε, σκοπός της είναι να γνωρίσουμε το δραμινό κρασί. Χρυσή ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία να ενεργοποιήσουμε τους καταναλωτές να έρθουν να τραβήξουν την κουρτίνα και να δουν τι βρίσκεται πίσω από την κουρτίνα κάθε προϊόντος. Μία και μία μεγαλύτερη ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος τον οποίο εσωτερικά. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία ενοποιεία στη Δράμα, τα αναδεικνύουμε. Τα ενοποιεία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, με καλό κρασί ποιοτικό. Έχει προγραμματιστεί πληθώρα εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που διαρκεί η δραμινογνωσία, ξεκινώντας από το Σάββατο 11 Μαΐου. 18 και 19 Μαΐου είναι το αποκορύφωμα με τα ανοιχτά ενοπία και τις πόρτες. Είναι ευκαιρία για το ενόφυλο κοινό να έρθει, να μας γνωρίσει από κοντά. Είναι τέλεια ευκαιρία η Δράμα, που είναι μια περιοχή πάρα πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο, να γίνει ακόμη πιο γνωστή και μέσα στην ίδια τη χώρα, που δυστυχώς πολλοί κόσμος δεν τη γνωρίζει ακόμη. Αυτό που έχω να πω στους φίλους του κρασιού είναι να έρθουμε στη δραμινογνωσία. Να έρθει κόσμος από έξω, να γνωρίσει τον τόπο που λέγεται Δράμα με όλες τις ομορφιές που έχει. Να μας γνωρίσει από κοντά, να δει τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από την παραγωγή των φιαλών. Να μιλήσουμε για τα κρασιά μας, να ακούσουμε τον κόσμο, να δούμε αντιδράσεις, να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Τα ενοπία και εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει. Να δοκιμάσει τα υπέροχα κρασιά που παράγουμε και παράλληλα να γευτεί αυτόν τον απόλυτο γαστρονομικό πλούτο μας. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοράσουμε κρασί, να γνωρίσουμε κρασί, να δοκιμάσουμε κρασί, να δούμε και τον τρόπο στον οποίο παράγονται τα κρασιά. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ καλός θεσμός, πιστεύω, που λειτουργεί αυξητικά κάθε χρόνο και νομίζω ότι φέτος θα είναι μία από τις καλύτερες δραμινογνωσίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι και εγώ και οι συναδελφοί μου θα σας αποζημιώσουμε με αυτά που θα δοκιμάσετε.